Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 13 Απριλίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις κηρύχθηκε με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με αφορμή το θανάσιμο τραυματισμό του κυβερνήτη του Μοιράς Σμιναγού Γεώργιου Μπαλταδόρου, ο οποίος έπεσε υπερπίστεως και πατρίδος όταν το αεροσκάφος συνετρίβει 9 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Κύρου. Η σωρός του Σμιναγού Γεώργιου Μπαλταδόρου εντοπίστηκε σήμερα το πρωί της Παρασκευής ανοιχτά της Κύρου. Το πλήρωμα ενός αλευτικού σκάφους από τη Κύρου εντόπισε τη σωρό του άτυχου πιλότου της πολεμικής αεροπορίας Γεώργιου Μπαλταδόρου, καθώς και μερικά από τα συντρίμια του Μοιράς, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο του νησιού, γύρω στις 9.30 το πρωί, αλευτικό σκάφος που συμμετείχε στις έρευνες εντόπισε τη σωρό του άτυχου πιλότου. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος της Κύρου, Μίλτος Χατζιαννάκης, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ, επιβεβαιώθηκαν οι πρώτες πληροφορίες ότι ο άτυχος πιλότος δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Θα μείνουμε στο θέμα. Θα καλησπέρισουμε στο σημείο αυτό τον συνάδελφο δημοσιογράφο τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Θεόφιλε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Ελληνοτουρκικά, σκοπιανό, αλλά και φυσικά το άτυχο συμβάνω με τον θανάσιμο τραυματισμό του πιλότου κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Η πολεμική μας αεροπορία θρυνεί έναν ακόμα υπτάμενό της. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα το διαφορετικό. Στο βωμό των καθηγόντων συμβαίνουν αυτά, Δημήτρη, είναι μια πραγματικότητα, τη γνωρίζουν οι πάντες, όσο κι αν είναι και το σκληρή κι αν είναι. Όμως να πούμε ότι έχουμε ανοίξει πολλά μέτωπα. Δυστυχώς η χώρα μας δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Ναι, και δεν βλέπουμε αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση όμως. Αν κοιμόμαστε, μου φαίνεται. Σωστά, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, δεν έχει αυτή την πολυτέλεια να μπορέσει να ανταπεξέλθει με δεδομένο το ότι σε καμία περίπτωση δεν μας έχει πείσει ότι μπορεί να φέρει σε πέρα το δύσκολο έργο που ακούει στο όνομα διακυβέρνηση της χώρας. Τα ελληνοτουρκικά, τα οποία είναι σε πολλά μέτωπα, ξεκινούν από τη σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτών που εδώ και αρκετό καιρό παραμένουν φυλακισμένοι στις φυλακές της Αδριανούπολης. Επίσης, πηγαίνουμε μετά στο Κυπριακό, στο μεγάλο εθνικό μας ζήτημα. Εκεί έχουμε θέματα που αφορούν τις ΑΟΣ, όχι μόνο την Κυπριακή, αλλά και την Ελλαδική ΑΟΣ, ότι αυτό μπορεί ο καθένας μας να βάλει στο τραπέζι της κουβέντας και του διαλόγου. Υπάρχει το μεγάλο ζήτημα τι θα γίνει με τους μετανάστες, με δεδομένο το ότι οι εξελίξεις στη Συρία είναι τέτοιες, είναι ραγδαίες. Αν πραγματικά εκεί αποφασίσει ο παράγοντας Αμερική να βομβαρδίσει τη Συρία, καταλαβαίνουμε ότι αμέσως αυτά τα καραβάνια των μεταναστών θα θελήσουν να φύγουν από εκεί και θα φύγουν μέσω Τουρκίας. Και πού θα πάνε? Θα πάνε στα ελληνικά νησιά, στην ελληνική, όχι μόνο νησιωτική περιοχή, αλλά και στην ηπειρωτική περιοχή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η χώρα μας θα γίνει ένα κέντρο μεταναστών. Είμαστε ήδη, και εγώ ερωτώ, μπορούν αυτά να τα αντέξουν σήμερα, να τα αντέξει ο ελληνικός λαός, και πόσο μάλλον ο ελληνικός λαός, ο οποίος βρίσκεται εδώ και 8 χρόνια υπό τη βάρβαρη κατοχική πρώτα των μνημονίων? Μάλιστα. Είναι ένα ερώτημα το οποίο μέλει να απαντήσει. Επίσης, έχουμε το Σκοπιανό. Οι τελευταίες εξελίξεις κάνουν λόγο ότι η ελληνική πλευρά το έχει δέσει κόμπο με πρώτον και καλύτερο τον Έλληνα Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Κοτζιά, ο οποίος σώει και καλά προσπαθεί να μας πείσει ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα έτοιμο συμβιβασμό. Ο κύριος Κοτζιάς θεωρώ ότι δεν μπορεί να είναι και να εκπροσωπεί τη χώρα μας από τη θέση του Έλληνα Υπουργού των Εξωτερικών. Αυτή η θέση ήθελε έναν πολύ σοβαρό, ένα γνώστη της ελληνικής ιστορίας, της παγκόσμιας ιστορίας, για να μπορούσε πραγματικά να βάλει ένα τέλος. Πάντως, σχέση με τη Σερβία είναι πολύ καλές. Είδαμε τον Σέρβο. Η Σέρβη δεν είναι το πρόβλημα. Ναι, πήγε, γιατί έκανε βόλτα έκανε περιοδίες στα Βαλκάνια. Είδαμε τον Σέρβο να του τραγουδάει κιόλας. Ναι, το να πάμε στην Πρίστινα, το να πάμε στην Βουλγαρία, σε άλλες χώρες, στο Βελιγράδι και όλα αυτά, δεν λέει κάτι. Ναι. Οι Σέρβοι δεν θα λύσουν το πρόβλημα. Μάλιστα. Το πρόβλημα θα το λύσει η στάση της ελληνικής πλευράς. Η ελληνική πλευρά δυστυχώς μας παρουσιάζει ένα πρόσωπο καθαρά ενδοτικό. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν Έλληνες στρατιωτικοί οι οποίοι έχουν απειβδίσει στην κυριολεξία με όλα όσα βλέπουν και όλα συμβαίνουν σε επίπεδο καθημερινό. Αυτή την εικόνα τώρα του ενός έντιμου συμβιβασμού εντός εισαγωγικών που θέλει να περάσει ο κύριος Κοτζιάς και βρίσκει ανοιχτά αυτιά στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος και καλή ώρα στο σύνολο των κυβερνητικών βουλευτών που ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η εικόνα δυστυχώς μεταφέρεται και στη Δυτική Μακεδονία. Συγκεκριμένα, χθες, σε τηλεοπτική παρουσία που έκανε αποκλειστικά στην τηλεόραση του West και σε σένα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Θεοφύλακτος, σε ερώτηση που του έκανες για το Σκοπιανό, είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος. Πώς θα πει δεν τον ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος? Ο κ. Θεοφύλακτος πήγε να περάσει και να οικοδομήσει τη γραμμή, ας πούμε, του κ. Κοτζιά. Συγκεκριμένα έκανε λόγο ότι θα πρέπει να δούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα για να κλείσουμε τα μέτωπα σε ένα έντιμο συμβιβασμό. Αλήθεια,
Ποιος έχει δώσει αυτό το δικαίωμα στον κύριο Κοτσιάλα και στον κύριο Θεοφύλακτο να μιλάμε αυτούς τους όρους? Yeah, και όταν ρωτήσαμε για το πολιτικό κόστος, φάνηκε ότι δεν το φοβούνται. Έτσι κύριο, επίσης, ακόμα για να δούμε το απόσπασμα. Αυτό που φάνηκε καθαρά και θα το δούμε είναι ότι ο κύριος Θεοφύλακτος παρουσιάστηκε ενδοτικό σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, όταν σε ερώτησή σου απήντησε ότι 25 χρόνια χρησιμοποιούν το όνομα Μακεδονία, τον όρο Μακεδονία και έχουμε καταδύσει γραφική, τι ήθελε να πει με αυτό, δεν κατάλαβα. Επειδή οι γείτονές μας θέλουν να αυτοπαρουσιάζονται σαν Μακεδόνες, σημαίνει ότι εμείς πρέπει να το δεχτούμε, να το υιοθετήσουμε? Καλά κάνει η Γερμανία, καλά κάνει η Αμερική, καλά κάνει η Κίνα, δεν ξέρω ποιος, η Βραζιλία, και θέλουν και τους παρουσιάζουν ως Μακεδόνες. Είναι όμως, δεν είναι. Ναι. Μακεδόνες, η Μακεδονία είναι ελληνικότητα, είναι οικουμενικότητα. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβει πολύ καλά ο καθένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πόσο μάλλον αυτοί οι οποίοι είναι σε θέση κλειδιά, να μάθουν πρώτα την ελληνική ιστορία και μετά να βγουν να διαπραγματευτούν. Και το τονίζω και ακόμη μια φορά, δανειζόμενο στην έκφραση του Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Η Μακεδονία δεν είναι ένας βαλκανικός μαχαλάς, κύριε Θεοφύλακτε, για σας το λέμε. Επίσης, ο κύριος Θεοφύλακτος, όπως προανέφερα, κινείται σε ένα καθεστώς, ας πούμε, και σε μια γραμμή έντιμου συμβιβασμού, αυτή που ορίζεται από την κυβέρνηση. Γιατί δεν το λέει μόνο ο κύριος Θεοφύλακτος, αλλά είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό προσπάθησα να πω τον κύριο Θεοφύλακτο και το απάντησα. Τώρα το ότι δεν φοβάται το πολιτικό κόστος. Α, δούμε. Πάμε να δούμε, πάμε να δούμε το σχετικό απόσπασμα ξανά για να δούμε τι είπε ο κύριος Θεοφύλακτος για το Σκοπιανό. Με την πίεση αυτή και με την αλλαγή της κυβέρνησης στα Σκόπια, οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Αλλά θα δούμε βήμα-βήμα πώς θα προχωρήσει το πράγμα. Πάντως βλέπουμε ότι ο κύριος Κοτζιάς μιλάει ότι θα πρέπει, λέει, να κάνουμε συμβιβασμούς, όχι σάπιους, αλλά συμβιβασμούς που θα κερδίσουν και οι δύο πλευρές. Εδώ υπάρχει διαφοροποίηση βουλευτών και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από άλλες πολιτικές παρατάξεις, ότι δεν πρέπει να υπάρχει σύνθετη ονομασία μέσα κλπ. Βλέπουμε όμως ότι εσείς, σαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση, δεν λέει όχι στη σύνθετη ονομασία. Εδώ όμως στη Δυτική Μακεδονία είναι κάτι αρνητικό, κύριε βουλευτά. Το βλέπουμε ότι αντιδρούν όλοι οι φορείς, δεν θέλουν να υπάρχει σύνθετη ονομασία στις Αλέγγες. Κύριε Μακαρίτσα, πώς θα πάμε έτσι? Εγώ θέλω όμως να μιλήσουμε με ειλικρίνεια και μιλάω και. Δεν φοβάστε στο πολιτικό κόστο όμως ότι κάποιοι μπορεί να σας. Να μην είναι απέναντί σας. Ποια είναι η ειλικρίνεια που λέω? Ναι. Όσο δεν επιλύουμε το ζήτημα, χρησιμοποιούν το Μακεδονία νέτο σκέτο. Μάλιστα. Και αυτό το έχω ζήσει σαν βουλευτής σε αποστολές στο εξωτερικό, που τους λέω, είμαι από την Κοζάνη, πού πέφτει η Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία, εγώ τους λέω έτσι αυθόρμητα, και αμέσως όλοι μπερδεύονται. Δυστυχώς έχουν κατοχυρώσει το Μακεδονία σκέτο και γινόμαστε εμείς γραφικοί να πηγαίνουμε και να λέμε όχι, θα τους λέτε Φιρόμ, και καλά κάνουμε βέβαια, γιατί αυτή είναι και η αναγνωρισμένη διεθνής ονομασία. Ονομασίες όπως το σλαβογενές Γκόρνα Μακεδόνια, αμετάφραστο. Που το είπε και ο Πρωθυπουργός σε μια συνάδελφο δημοσιογράφο εκεί. Ναι, το πέταξε και τελικά έπιασε. Που παραπέμπει, ήταν και μια από τις προτάσεις του Κοτζιά, του Υπουργού Εξωτερικών, που παραπέμπει σε σλαβική προέλευση, νομίζω είναι ένας έντιμος συμβιβασμός και μια καλή περίπτωση που θα μπορούσε να περπατήσει. Θα δούμε και την αντίδραση των γειτόνων μας. Πάντως, το λέω με ειλικρίνεια στους συμπολίτες μας και στους Δυτικομακεδόνες που έχουμε και ιδιαίτερη ευαισθησία. Όσο δεν το επί 25 χρόνια τώρα, οι γείτονές μας πέτυχαν να ονομάζονται Μακεδονία, σκέτο. Θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα? Αν θέλουμε, πρέπει να το λύσουμε με έναν συμβιβασμό. Ο συμβιβασμός πρέπει να είναι έντιμος για να κρατήσει χρόνια, δεκαετίες και αν γίνεται για πάντα. Προτάσεις σαν αυτές που έχει υποβάλει η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση, αποσκοπούν σε αυτό το. Εσείς ως βουλευτής δεν φοβάστε το πολιτικό κόστος? Έχω ακούσει συνάδελφό σας τον κύριο Σέλτσα, τον κόστο του Σέλτσα τυφλώνα, να λέει: εγώ θα ψηφίσω οτιδήποτε. Που είναι βουλευτής της Φλόρνας. Θα ψηφίσω την πρόταση της κυβέρνησης, η οποία τι είναι, συνθετική ονομασία. Έχεις μιλευτεί. Γι' αυτό λέω: πρόταση από πρόταση διαφέρει. Το αμετάφραστο σλαβικό. Και ακόμα όταν έχει και τον όρο Μακεδονία μέσα, πάλι με τη σλαβική του εκδοχή, ας το πω, είναι κάτι που εμένα προσωπικά με καλύπτει. Και ο καθένας και ο κάθε πολιτικός έχει την άποψή του. Αλλά νομίζω ότι όσο το κρύβουμε κάτω από το χαλί, αυτό είναι μεγαλύτερο πολιτικό κόστος. Δηλαδή, να πω κάτι αντίστοιχο με τα οικονομικά, κύριε Βακρετσά. Τα αφήναμε τα δάνεια που έπαιρνε το ελληνικό κράτος, αφήναμε τις παθογένειες κάτω από το χαλί, αργότερα θα τα λύσουμε, ήρθε κατέρευση η οικονομία. Χρεοκόπησε η χώρα. Πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε ασχέτως πολιτικού κόστους. Αυτό είναι χρέος μας και ας μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά με νυφαλιότητα και συγκρίνοντας, έχοντας όλα τα δεδομένα μπροστά. Φεύγουμε από το θέμα. Τώρα μεγάλο είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον για την αξιοποίηση της μονάδας της ΔΕΗ του Αμιντέου, Θεόφιλε, και ότι βλέπουμε στο παιχνίδι και η εταιρεία Indra Cat.
Συμφερόντων είχαμε, ποια είναι. Ναι, είχαμε τη Μυτιληναίος. Τώρα ξαφνικά βλέπουμε ότι το ενδιαφέρον ολοέρα και αυξάνεται. Η αρχή έγινε βέβαια από τη Μυτιληναίος, ο οποίος πραγματικά φέρεται να είναι διαθετημένος να δαπανίσει 110 εκατομμύρια ευρώ να επενδύσει στο Αμίντο. Ένα ακόμα ισχυρό εγχώριο επιχειρηματικό σχήμα ενδιαφέρεται να συμμετάσχει τώρα από κοινού με τη ΔΕΗ στην αξιοποίηση της ελληνικής μονάδας του Αμιντέου μετά το ενδιαφέρον που έχουν καταθέσει η Μυτιληναίος, η ΓΕΚ Τέρνα και ο Όμιλος Κοπελούζου σε συνεργασία με την κινέζικη Σεχουά. Σύμφωνα με πληροφορίες της ηλεκτρονικής εφημερίδας Δημήτρη Energy Press, για την αναβάθμιση και αξιοποίηση όχι μόνο της μονάδας αλλά και των άλλων ενεργειακών πόρων της περιοχής ενδιαφέρεται η εταιρεία Intracat, σε συνεργασία μάλιστα με επιχειρήσεις και φορείς της Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί οι φορείς και ποιες είναι οι επιχειρήσεις σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ακόμη δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας. Παρότι η επισήμωση Intracat δεν το επιβεβαιώνει, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται σε προχωρημένο επίπεδο επεξεργασίας ολοκληρωμένης πρότασης, η οποία στα βασικά χαρακτηριστικά είναι τα εξής. Πρώτον, αναβάθμιση ενεργειακή και περιβαλλοντική των εγκαταστάσεων του ΑΕΣ Αμιντέου, ώστε να παραταθεί η λειτουργία των μονάδων. Υλοποίηση επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχή των εγκαταστάσεων Αμιντέου και εκμετάλλευση από κοινού με τη ΔΕΗ της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας του Αμιντέου, μεταξύ άλλων και με μακροχρόνια συμβόλαια χαμηλού κόστους με την ενεργοφόρο βιομηχανία, καθώς και εκμετάλλευση των λοιπόν μονάδων που θα εγκατασταθούν, δηλαδή ΑΠΕ, θερμοκήπια και μεταποίηση. Να μείνουμε στη ΔΕΗ και να πάμε τώρα να πούμε ότι την Δευτέρα θα αποφασίσει το Συνδικάτο της ΓΕΝΟΠ για τις μορφές των κινητοποιήσεων με αφορμή το νομοσχέδιο για την πώληση των λιγνητικών μονάδων. Και εδώ να πούμε πάλι ότι στη χθεσινή συνέντευξη του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Θεοφυλακτού, άφησε αυτό το ενδεχόμενο ότι κινδυνεύει και θα το παλέψει και ο ίδιος, μακάρι, ο τοπικός πόρος ανάπτυξης για την περιοχή. Ναι, το είχαμε παρουσιάσει την εβδομάδα που μας πέρασε ότι όλα αυτά θα διαφοροποιηθούν και θα αλλάξουν. Από το 0,5 που είχαμε θα πάμε στο 1,2 σύμφωνα με την παραγωγή μεγαβατόρας. Αυτό λέει. Ναι, είναι αρνητικό όμως. Αυτά λένε οι πληροφορίες που αφορούν στο νέο νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει στη Βουλή από την αρχή της ερχόμενης εβδομάδας. Να μείνουμε λίγο στο Αμίντιο που είπαμε να δούμε τι θα κάνει η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Να πούμε ότι είναι στον αέρα βρίσκονται τρεις διαγωνισμοί ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν στην κυριολεξία την αποκατάσταση του ορυχείου Αμίντιου το οποίο έπαθε τεράστιες ζημίες μετά και την εκτεταμένη κατολίσθηση. Τώρα, τη Δευτέρα, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις, ωστόσο ήδη από σήμερα ξεκίνησαν και οι κινητοποίησεις ενάντια στην πώληση του 40% της ΔΕΗ. Πού ξεκίνησαν οι κινητοποίησεις? Μα πού αλλού, στη Μεγαλόπολη. Τελικά η Μεγαλόπολη τίνει να πάρει την πρωτοκαθεδρία την οποία έπρεπε να είχε στην κυριολεξία η Δυτική Μακεδονία. Ακριβώς. Η Μεγαλόπολη φέρεται πιο πρακτική, πιο ουσιαστική, προχώρησε ήδη στις πρώτες σήμερα κινητοποιήσεις, ξεκινώντας από καταλήψεις των γραφείων της ΔΕΗ. Μέχρι να δούμε τι θα αποφασιστεί τη Δευτέρα, ποια θα είναι η μορφή των αγωνιστικών κινητοποιήσεων που περιέχουν πολλοί και πολλές απεργιακές κινητοποιήσεις. Μάλιστα. Τώρα, σε αυτό το περιβάλλον. Έχουμε και μια ανοιχτή επιστολή που δόθηκε σήμερα νωρίς το μεσημέρι στη δημοσιότητα από την πλευρά της ΔΑΚΕ, The NOP ΔΕΗ. Τιτλοφορεί το ξεπούλημα της ελληνικής τρόικας Τσίπρα, Σταθάκη, Παναγιωτάκη. Ας δούμε όμως ένα σύντομο αποσπάσμα. Είναι ξεκάθαρο και στον πλέον καλόπιστο πως η ΔΕΗ, η μεγαλύτερη βιομηχανία των Βαλκανίων, η επιχείρηση του ελληνικού λαού όπως συνηθίζουμε να λέμε, βρίσκεται ένα βήμα πριν την κατάρρευση και το ξεπούλημα με τις γνωστές νεομνημονιακές αριστερές τροφές, fast track και διαδικασίες. Οι ευθύνες της κυβέρνησης και της διοίκησης ΔΕΗ μετά από τρία χρόνια είναι μοιραίες και καθοριστικές. Ο ενεργειακός γίγαντας της Νοτιοανατολικής Μεσογείου απαξιώθηκε με μια σειρά από στοχευμένες κινήσεις που στόχο είχαν να έρθουμε στη σημερινή σχεδόν μη αναστρέψιμη κατάσταση, δηλαδή στην εκποίηση του εθνικού πλούτου που λέγεται Ελληνίδης και στην ανέμακτη και δωρεάν εκχώρησή του στους ιδιώτες ανταγωνιστές της. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εδώ το Συνδικάτο ήδη αρχίζει να μας προδιαθέτει το τι θα ακολουθήσει από τη στιγμή που το νομοσχέδιο θα έρθει στη Βουλή. Και αμέτωχη όμως σε όλα αυτά δεν έμεινε. Η επικεφαλής τώρα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης της Περιφέρειας, η Γεωργία Ζεμπιλιάδη, η οποία κάνει σφοδρή επίθεση στον Θόδωρο Καρυπίδη για μία ακόμη φορά, σας θεωρεί δεδομένος ο Υπουργός για το ξεπούλημα της ΔΗ. Με μία ανακοίνωση που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα. Και τώρα μένει να δούμε πώς θα απαντήσει ο κ. Καρυπίδης, γιατί αυτά είναι πολύ σκληρά που λέει τώρα η Γεωργία Ζεμπιλιάδη. Συμφωνούμε. Η κυρία Ζεμπιλιάδη επιτίθεται προσωπικά και πάρα πολύ σκληρά στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον Θοδωρή τον Καρυπίδη, και συγκεκριμένα η ανακοίνωση τηλεφορεί. Σας θεωρεί δεδομένος ο Υπουργός για το ξεπούλημα της ΔΕΗ, κύριε Καρυπίδη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο κύριος Σταθάκης θεωρεί ότι δεν θα υπάρξουν αντιδράσεις σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας
σε ό,τι αφορά και τους βουλευτές, σε ό,τι αφορά και τους θεσμικούς, δηλαδή βλέπε αυτοδιοικητικούς, καλή ώρα, περιφερειάρχη και δήμαρχη, αλλά και το συνδυαστικό κομμάτι. Γιατί, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η κυρία Ζεμπιλιάδου, παρουσιάζει μια συζήτηση που είχε ο Νίκος Υποφάντης σε ρεπορτάζ με τίτλο «Ο Αλέξης και το εθνικό έγκλημα της ΔΕΗ», που δημοσιεύθηκε στο Mea Culpa στις 9 Τετάρτου 2018. Μάλιστα. Δηλαδή πριν τρεις μέρες ακριβώς. Ας δούμε όμως τι λέει το ρεπορτάζ το οποίο επικαλείται η κυρία Ζεμπιλιάδου. Αυτολεξή γράφει τα εξής. Πριν λίγες ημέρες, σε μια βραδινή συγκέντρωση στην πρεσβεία της Γαλλίας, συνάντησα στέλεχος της κυβέρνησης που διαχειρίζεται τα θέματα της ενέργειας και της ΔΕΗ. Έχεις μεγάλο πονοκέφαλο, του είπα. Πώς θα καταφέρεις να πουλήσεις την επιχείρηση που ως αντιπολίτευση την έχεις βάλει μπροστά σε όλους τους αγώνες κατά των Γερμανοτσολιάδων που ξεπουλούσαν τη χώρα τάζοντας φυλάκιση σε όσους ψηφίσουν τότε, το ρώτησα. Μάλιστα, του είπα ότι ο ηγέτης τους, Αλέξης Τσίπρας, μιλούσε για εθνικό έγκλημα και ότι είχε καταφέρει να πάρει με το μέρος του τις τοπικές κοινωνίες εκεί όπου υπάρχει παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη, να εκλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές, να εξασφαλίσει στην κάλπη τους συνδικαλιστές και εργαζόμενους που κήρυσαν τον ανδένοδο κατά της δημόσιας περιουσίας της ΔΕΗ. Με ένα απίστευτο σαρδόνιο χαμόγελο και με το ποτήρι στο χέρι του, απάντησε και με άφησε με την εντύπωση να πιστεύω ότι πραγματικά τα έχει υπό έλεγχο. Θα προχωρήσουν όλα χωρίς να ανοίξει ρουθούνι, Μάλιστα. απάντησε και συνέχισε να πίνει το ποτό του με ύφος που, αν κατάλαβα καλά, ήταν σιγά σιγά να μην κολλώσουμε σε συνδικαλιστές, εργαζόμενους και δικούς μας βουλευτές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τώρα ότι αυτός ο διάλογος, τον οποίο παρουσιάζει στην πολυσέλιδη ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα το μεσημέρι η κυρία Ζεμπιλιάδου, είναι πολύ φυσιολογικό να ανοίξει μεγάλη κουβέντα και να έχουμε κόντρες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο εκτιμούμε ότι θα συνεδριάσει την ερχόμενη εβδομάδα. Μέχρι να δούμε τι θα συμβεί. Τώρα, για να κλείσουμε σιγά σιγά, να πάμε στην αντεπίθεση. Τώρα προχώρησε ο Σάκης Τολιόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, με αφορμή την κριτική που του ασκήθηκε από τον επικεφαλή της παράταξης ΑΚΕ, τον πρώην πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον Γιάννη Τομανέ. Ο κύριος Τολιόπουλος, με την ανακοίνωση που έδωσε χθες στη δημοσιότητα, χθες αργά το απόγευμα στη δημοσιότητα, ουσιαστικά έρχεται να επιβεβαιώσει εμάς που χθες παρουσιάσαμε αναλυτικά το τι συνέβη όσον αφορά τις παρεμβάσεις που υπήρξαν στο Εργατικό Κέντρο. Πάντως, οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Καρυπίδης και στη συνάντηση που είχε σήμερα με το Εργατικό Κέντρο Κοζάνης, είπε ότι εγώ δεν έκανα καμία παρέμβαση. Ναι, ο κύριος Τολιόπουλος όμως φωτογραφίζει καθαρά. Εκεί ήταν και ο κύριος Τολιόπουλος. Τον αριστερό επικεφαλή, λέει. Ναι. Απαντάει και ο κύριος Κουρκούτας, γι' αυτό θα δούμε τις γενικές συνέντευξη. Φωτογραφίζει πολύ καθαρά στην ανακοίνωση. Κάνει λόγο το ότι δεν έπρεπε να αποχωρήσει η παράταξη την οποία εκπροσωπεί ο κύριος Μανές, η ΑΚΕ. Έπρεπε να παραμείνει στη διαδικασία και σύμφωνα με αυτό που τονίζεται στο καταστατικό αλλά και γενικά στο εθνικό συνδικαλιστικό δίκαιο, ο κύριος Μανές έπρεπε να είχε αναλάβει αυτός, αν δεν αποχωρούσε, τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης. Αυτό ορίζει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Το τονίζει ο κύριος Τολιόπουλος. Δεν φεύγεις, λέει, από μια τέτοια διαδικασία όταν γνωρίζεις εκ των προτέρων ότι το εργατικό κίνημα της περιοχής έχει τεράστια προβλήματα στα οποία πρέπει να δοθούν λύσεις και απαντήσεις. Αυτό είναι κατανοητό. Έρχεται επίσης ο κύριος Τολιόπουλος να μας θυμίσει ότι ο κύριος Καρυπίδης προέβησε παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την εκλογική διαδικασία για το Εργατικό Κέντρο. Εκεί του χρεώνει και τονίζει ξαφνικά ότι ο επικεφαλής, ο αριστερός επικεφαλής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι χρεώνεται κύρια και προσωπικά στο Δωρή Καρυπίδη. Τώρα, Δημήτρη, επειδή δεχτήκαμε και εμείς σκληρή κριτική, γιατί κάναμε την αναφορά μας ότι υπήρχαν παρεμβάσεις σε επίπεδο βουλευτών από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, συγκεκριμένα ενός βουλευτή, αυτό γνωρίζουμε εμείς, αλλά και σε επίπεδο αυτοδιοικητικών, οι οποίοι κατέχουν υψηλά ιστάμενες θέσεις. Εγώ θα προτείνω σε αυτούς οι οποίοι κακοπροαίρετα σκέπτονται και λειτουργούν να γυρίσουν πριν 2 μήνες και θα καταλάβουν πίσω ένα μεγάλο ταξίδι το οποίο είχε υπερατλαντικό χαρακτήρα, έγινε από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και καλή ώρα από την περιοχή του Δήμου Ελισπόντου. Εκεί, μέσα σε αυτό το ταξίδι, υπήρχαν εκπρόσωποι οι οποίοι συμμετείχαν στις διαδικασίες του συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου. Ψηφίσαν. Αυτοί οι εκπρόσωποι ανήκαν στην παράταξη της Πάσκες. Η ψήφο όμως ποτέ δεν δόθηκε στην Πάσκε, απεναντίας δόθηκε στην παράταξη του κυρίου Μανέ. Ο νοών νοήτο. Ωραία, να κλείσουμε τώρα. Να δούμε το και το αστυνομικό μας δελτίο. Συνελήφθη χθες το απόγευμα στα Γρεβενά από αστυνομικούς της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενά 21χρονος συμμεταπός για κατοχή ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον ανώτερο, βρέθηκαν στην κατοχή του 64,4 γραμμάρια κατάταξης κάναβης, τα οποία και κατασχέθηκαν.
Ακόμη να πάμε τώρα στο Δήμο Γιορδέας, όπου οι Γιορδές Γης, τις οποίες γνωρίζαμε και, και γινόντουσαν στην πλάση. Μάλλον θα επιστρέψουν. Για μια χρονιά είχαν σταματήσει. Μάλιστα. Τα προβλήματα ήταν πολλά και οικονομικά. Τώρα βλέπουμε ότι επανέρχονται στο προσκήνιο και η επανέναρξη των εκδηλώσεων Γιορδές της Γης και Δούμπια μουσικά σενάρια θα απασχολήσουν τη συνάντηση φορέων. Αποκεντρωμένη διοίκηση Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δήμος Γιορδέας, αύριο το Σάββατο, 11 το πρωί στη Βλάση, με το Διοικητικό Συμβούλιο της Πολιτιστικής Εταιρείας Βλάστης. Τα μέλη της εταιρείας, κατά το προηγούμενο διάστημα, πραγματοποίησαν σειρά επαφών με διάφορους φορείς και τους ενημέρωσαν για την απόφασή τους να συνεχίσουν μετά τη διακοπή του ενός έτους τις παραπάνω εκδηλώσεις, αιτιώντας παράλληλα και οικονομική ενίσχυση. Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Να δούμε αύριο στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί 11 Ιανουαρίου. Ποια απόφαση θα έχουν, ναι, ποια απόφαση θα πάρουν. Και να κλείσουμε από το Δήμο Κοζάνης με μια διαφορετική είδηση, ευχάριστη βέβαια, έχει και τα δικά της βέβαια. Ορίστηκαν οι νέες μέρες και ώρες τέλεσης των πολιτικών γάμων. Με απόφαση του Δημάρχου Κοζάνης, του κ. Ελευθέρη Ιωαννίδη, ορίστηκαν οι νέες μέρες και ώρες τέλεσης πολιτικών γάμων που έχουν ως εξής. Παρασκευή από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 2 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 8 το βράδυ. Τόπος εκτέλεσης τώρα των πολιτικών γάμων είναι για τη Δημοτική Ενότητα Κοζάνης, η αίθουσα του Κοβεντάριου Κτηρίου και το Δημαρχείο Κοζάνης. Για την Δημοτική Ενότητα Εανής είναι το Δημοτικό Κατάστημα πρώην Δημαρχείο της Δημοτικής Κοινότητας Εανής. Για την Δημοτική Ενότητα Δημητρίου Υψηλάντη είναι το Δημοτικό Κατάστημα πρώην Δημαρχείο της Τοπικής Κοινότητας Μαυροδεντρίου. Για τη Δημοτική Ενότητα Ελισπόντου είναι το Δημοτικό Κατάστημα πρώην Δημαρχείο της Τοπικής Κοινότητας Κυλάδας. Και τέλος, για τη Δημοτική Ενότητα Λίμιας είναι το Δημοτικό Κατάστημα πρώην Δημαρχείο της Δημοτικής Κοινότητας Κρόκου. Εκεί γίνονται και θα γίνονται με απόφαση. Για να γνωρίζουν πλέον και οι πολίτες που θέλουν να παντρευτούν. Θεόφιλε, σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Και θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε την συνέντευξη του νέου Προέδρου του Εργατικού Κέντρου της Κοζάνης, Άρη Κουρκούτα, για τις εκλογές που ολοκληρώθηκαν, αλλά και τι απαντάει για τις κόντρες και τις αντιπαραθέσεις που σημειώθηκαν την τελευταία περίοδο.